Τώρας για τους Εβραίους θα άξιζε να αφιερώσει κανείς μια ολόκληρη εισήγηση στη θέση των Εβραίων και στη σχέση τους με τους Ορθόδοξους στα Επτάμισσα. Αλλά αυτό δεν μπορεί να γίνει λόγω χρόνου. Οι Εβραίοι κατέφυγαν στα Επτάμισσα ως επακόλουθο της Βενετικής πολιτικής από το 16ο αιώνα. Βεβαίως δεν πρέπει να έχει κανείς αυταπάτες ότι οι σχέσεις μεταξύ των δύο κοινοτήτων υπήρξαν πολλές φορές δύσκολες, με ξεσπάσματα αντισημιτισμού, χαρακτηριστικό στιγμιότυπο των οποίων ήταν η γνωστή και διαβόητη συκοφαντία του αίματος που οδήγησε σε βιαιότητες κατά των Εβραίων σε Κέρκυρα και Ζάκυνθο το 1891. Όμως, είναι εξίσου ενδιαφέρον ότι πέρα από τις αντιμαχόμενες πολιτικές φατρίες της εποχής δελιγιανικών και τρικουπικών που προσπάθησαν να δημοκοπήσουν και να έχουν πολιτικά ωφέλη από τα επεισόδια, υπήρξαν και πνευματικοί άνθρωποι που πήραν σαφώς αποστάσεις από τα γεγονότα. Σε θεατρικά του έργα Αραχήλ, ο Γρηγόριος Ξενόπουλος αφήνει να διαφανεί αυτή η διαίρεση, ενώ από εκκλησιαστική πλευρά μαρτυρείται η γενικότερη διαλλακτική στάση ανοχής και σεβασμού προς τους Εβραίους, του λογίου προκατόχου μας στο θρόνο της Ζακύνθου Διονυσίου Δευτέρου του Λάτα, 1835-1894. Η παράδοση αυτή στην τοπική εκκλησία της Ζακύνθου συνεχίστηκε και αργότερα και εξηγεί τη στάση του άλλου σημαντικού αηδήμου προκατόχου μας, Χρυσοστόμου Πρώτου του Δημητρίου, 1889-1958, την εποχή της κατοχής, ο οποίος μαζί με τον δήμαρχο Λουκά Καρέρ έκαναν σαφή την αλληλεγγύη τους με τους περίπου 300 ντόπιους Εβραίους απέναντι στον Γερμανό φρούραρχο. Όπως είναι γνωστό, όταν εκείνο ζήτησε κατάλογο με τα ονόματά τους για να ετοιμάσει τη μεταγωγή τους για τα στρατόπεδα συγκέντρωσης, εκείνοι του παρέδωσαν κατάλογο με δύο ονόματα, δηλαδή τα δικά τους, ο Ζακύνθου Χρυσόστομος Δημητρίου και Λουκάς Καρέρ. Η στεναρή του στάση υπήρξε ίσως ο σημαντικότερος παράγοντας σωτηρίας τους.